Δεν μπορώ να κάνω κι εγώ μια παραγγελία δηλαδή για τα γενέθλιά μου. Στο κόστος θα μείνουμε. Είναι το πιο ακριβό πιάνο του κόσμου. Νομίζω ότι είναι το πιο όμορφο πιάνο του κόσμου. Υπάρχει όμως και ένα αδελφάκι του, το οποίο κάνει μαγικά πράγματα χωρίς εσύ να χρειάζεται να ξέρεις πιάνο. Γιατί μπορεί αρκετοί να προσπαθήσαμε να δοκιμάσουμε τις επιδόσεις μας στο πιάνο. Εντάξει, δεν τα καταφέραμε και πολύ καλά, Σταύρο Ιωαννίδη. Μείναμε στα γαλλικά, ούτε στα γαλλικά μείναμε, μου λέει η αρχισυντάκτριά μου. Προτιμήσαμε τα γερμανικά. Καμία επαφή με αυτό το πρότυπο του σωστού κοριτσιού. Για παρουσίασέ μας τον καλεσμένο. Τα έχουμε ξαναπεί, γιατί πραγματικά φτιάχνει έργα τέχνης μουσικά όργανα, όχι ό,τι και ό,τι. Έτσι είναι. Πρόκειται για τον Πάνο Ιωαννίδη Άννα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατασκευή εξαιρετικών κομματιών, πιάνο και λατέρνας βέβαια. Βλέπουμε εδώ τώρα το τελευταίο του δημιούργημα, το οποίο εξελίσσεται ακόμη. Είναι το ακριβότερο ίσως πιάνο που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Πρόκειται για μια παραγγελία ενός πολύ πλούσιου Ρώσου επιχειρηματία που θέλει να κοσμήσει με αυτό το πιάνο το ξενοδοχείο του στη Μόσχα. Και αυτό το κομμάτι που βλέπετε τώρα, το σκέπαστρο στην ουσία, το κάλυμα. Ναι. Ναι, είναι η θάλασσα της Χαλκιδικής, Άννα. Αυτό ζήτησε ο άνθρωπος από τον Πάνο να του κατασκευάσει ακριβώς. Να μας εξηγήσει λοιπόν εδώ ο Πάνος Ιωαννίδης, ο κατασκευαστής του, πώς ακριβώς ερμηνεύουμε αυτή την εικόνα. Καταρχήν ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή, και όλα αυτά τα λόγια που άκουσα τόση ώρα πραγματικά με κάνουν και συγκινούμε. Απλώς λίγο να ξεκαθαρίσω στα οικονομικά θέματα ότι αυτό που όντως σωστά το είπε ο Σταύρος, ναι, περί αξίας, είναι το πόσο πολύτιμο είναι σαν πιάνο, αυτό χρηματιστηριακά θέλω, δηλαδή. Αυτό θέλω σαν να έργο. Γνωρίσουμε. Εμείς εδώ είμαστε, ακριβώς. Ναι, εμείς εδώ είμαστε εργαστήριο και δουλεύουμε με βιβλίο, με υλικά, με ώρες δουλειάς, ένσημα κτλ. Για να ξαναδούμε. Οπότε, πάλι το πιάνο. Μετά από αυτό. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχετε φτιάξει. Η ιδέα, εδώ. Ναι. Ακριβώς η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι, γνωρίζοντας αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είδε τη δουλειά μου τα προηγούμενα χρόνια και είχε πάρει και ένα άλλο πιάνο, ναι, κατάλαβε ότι αυτά που γίνονται μέσα στο κομμάτι του οργάνου είναι πάρα πολύ σημαντικά και ότι αφορούν ένα μικρό σκαλοπατάκι στην εξέλιξη του πιάνου, γιατί γίνεται 100% χειροποίητο και έχουν μπει πολλές καινούργιες ιδέες και πατέντες και βγαίνει ένας φανταστικός ήχος. Πείτε μας, γιατί θα σκάσω, τι τώρα είναι αυτό που έχετε βάλει πάνω στο πιάνο. Είναι πραγματικά πανέμορφο και δεν μπορώ να καταλάβω από τι υλικό είναι φτιαγμένο. Ακριβώς. Ήθελα λοιπόν να κάνω κάτι που να δίνει και μία έλξη σε όλη αυτή την τεχνολογία και να το κάνει εξαιρετικά όμορφο. Αυτός ο άνθρωπος είναι φιλέλληνας, κολυμπάει κάθε καλοκαίρι στη Χαλκιδική και έχει ονομάσει τα δύο του παιδιά με αρχαία ελληνικά ονόματα. Σκέφτηκα λοιπόν να μπαίνω στο πιάνο του να ζωγραφίσω τη θάλασσα της Χαλκιδικής. Αυτό τώρα που βλέπετε εδώ, ναι, ξεκινώντας από το καπάκι, γιατί έχει πάρα πολλές τεχνικές μεικτές, για το καπάκι μιλώντας, είναι σαν να μπαίνεις μέχρι τα γόνατα στο νερό, γύρω στο ηλιοβασίλεμα περίπου 6 ώρα το απόγευμα. Και όταν περπατάς και βλέπεις αυτό τον διάφανο πυθμένα, βλέπεις, ναι, αυτό το κυματιστό που κάνει το νερό επάνω στην άμμο. Είναι αυτά τα κυματάκια της άμμο. Πολύ εντυπωσιακό. Και τι μετά, υλικά έχετε χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι ένα 3D. Είναι ένα 3D, θα σας πω αμέσως. Ένα 3D αποτέλεσμα, γιατί αμέσως πάνω από την άμμο, περίπου στο 1 μέτρο ύψος, είναι το ίδιο το νερό που καθρεφτίζεται στον ήλιο, ναι, και όλα αυτά που λάμπουν, ναι, είναι τα κομμάτια του νερού που αντανακλούν τον ήλιο. Μάλιστα. Και αν προσέξετε το νερό, ναι, σε ένα ηλιοβασίλεμα, θα δείτε ότι δεξιά και αριστερά από τα καθρεφτάκια που βγάζει υπάρχουν μαύρα κομμάτια. Άρα λοιπόν το μαύρο, ναι, εδώ σε ελεύθερη μετάφραση, mm, απαρτίζεται από Mother of Pearl Black, που είναι το όστρακο από το μαύρο μαργαριτάρι. Ah. Και είναι δίπλα στον καθρέφτη. Και γύρω-γύρω μαύρο έχει άσπατα αστεράκια. Λοιπόν. Ναι. Και διάσπαρτα έχει αστεράκια από άσπρο μαργαριτάρι, το Mother of Pearl, το όστρακο, ναι, το φίλντισι που λέμε το γνωστό, ναι, το οποίο είναι το πετραδάκι κάτω στην άμμο. Μάλιστα. Και όταν το βλέπεις αυτό όλο το συναρμολόγημα, το οποίο δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά σας το εξηγώ στο περίμενο στο 90%. Ναι. Όταν το βλέπεις και κυκλοφορείς γύρω-γύρω, νομίζεις ότι κινείται. Είναι σαν τη θάλασσα δηλαδή, που συνέχεια δεν αλλάζει δηλαδή παραστάσεις αυτή την τρισδιάστατη. Είναι και πλατίνα πάνω, έτσι. Ναι. Και αυτό το πιάνο έχει ονομαστεί πλατινένιο πιάνο. Γιατί υπάρχει ένας κατασκευαστής που ειδικά για μένα, ναι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έκανε ένα ειδικό κράμα πλατίνας, mm, σε φύλλο, όπως είναι το φύλλο χρυσού που στυλιβώνουμε τις εικόνες. Και αυτή η πλατίνα είναι αυτή που δίνει όλη αυτή τη γυαλάδα, τέλος πάντων. Μάλιστα. Και μπαίνει και στα γύρω-γύρω του πιάνου σε διαφορετικές μορφές. Μπορούμε να ακούσουμε και λίγο μουσική, κύριε Ιωαννίδη. Βεβαίως. Μπορείτε να ακούσετε και μάλιστα αυτό το σύστημα που βάζω για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε όλα τα πιάνα, ναι, προσπαθώ να το υποστηρίξω με μια ελληνική βιβλιοθήκη, mm, μουσική. Μάλιστα. Γιατί έχουμε περίφημους μουσικούς, έρχονται, ναι, γράφουν εδώ στο σύστημα να και τώρα θα ακούσετε τον Γρηγόρη. Για να πάρουμε μια ιδέα, για να αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει. Αυτό γίνεται με
ένα WiFi. Με ένα WiFi. Μέχρι να το ξεκινήσουμε, να σας πω εγώ απλά, Άννα, πως το πιάνο αυτό έχει καινοτομίες και πατέντες για να παίζει μόνο του. Έτσι, αυτό θα δούμε τώρα. Και μέσω WiFi, ξαναλέω. Είναι το διπλανό, ξαναλέω, το οποίο θα είναι πανομοιότυπο. Είναι έτσι, πολύ βέβαια καλύτερο από το διπλανό που είναι σαν το μεγάλο. Τα πλήκτρα, αυτό μπορούμε να δούμε τα πλήκτρα. Πολύ... Τα πλήκτρα πατιούνται μόνα τους. Πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι πάρα πολύ περίεργη αυτή η αίσθηση και η εικόνα. Το να βλέπεις το πιάνο να τα κάνει όλα μόνο του και εσύ το μόνο που κάνεις είναι να μπαίνεις στο WiFi. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Καλή συνέχεια στην ολοκλήρωση του έργου τέχνης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τον Σταύρο Ιωαννίδη. Για να πάμε τώρα.